Θα πάω τώρα σε έναν άνθρωπο, αρθρογράφο και αναλυτή με καλή γνώση της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο, τον κύριο Πέτρο Παπακοσταντίνου. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχινή. Επιτρέψτε μου, μπαίνω στον πειρασμό να σχολιάσω κάτι. Άκουσα την έντονη μερικές φορές συζήτηση που είχατε με ορισμένους από τους ακροατές σας. Ναι. Και θα ήθελα να πω, όχι σε εσάς, αλλά σε αυτούς τους ακροατές σας, κάτι που είχε πει, να τους θυμίσω κάτι που είχε πει ο αείμνηστος Μάνος Χατζηδάκης. Ότι όταν βλέπεις το δρόμο το τέρας και δεν το αναγνωρίσεις, σκέψου μήπως έχεις αρχίσει να του μοιάζεις. Αυτά. Κύριε Παπακοσταντίνου, τι στην πραγματικότητα συμβαίνει αυτή τη στιγμή και γιατί, θα το πω, οι μεγάλοι παίκτες ισχύως έχουν βουτυχτεί τόσο πολύ μέσα στον κινησμό. Μιλάμε για σφαγείο, κρεοπολείο. Έτσι είναι, και όσο και αν δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας, τα χειρότερα είναι πολύ πιθανό να έπονται, έτσι. Διότι αυτό που όλοι φοβούνταν και που οι Αμερικανοί έλεγαν στον Νετανιάχου να το αποφύγει πάση θυσία, δηλαδή να μπει στη Ράφα, έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα εδώ και δύο μέρες. Και κύριε Σαχίνη, όποιος έχει πάει στη Γάζα, ξέρει ότι η Ράφα είναι μια μικρή πόλη, ήταν πόλη των 100.000 πριν αρχίσει αυτός ο πόλεμος. Τώρα έχει φτάσει 1,4 εκατομμύρια, δηλαδή είναι η πλειοψηφία του πληθυσμού της Λωρίδας, που καταλαβαίνετε σε τι απίστευτες καταστάσεις συνωστισμού βρίσκεται αυτός ο κόσμος εκεί, που κινδυνεύει όχι μόνο από τις βόμβες του Ισραήλ, αλλά και από το λοιμό, την πείνα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει τίποτα μέσα στη Γάζα, έτσι. Απολύτως τίποτα. Το Ισραήλ ελέγχει όλα τα σημεία ελέγχου και δεν περνάει ούτε ένα φορτηγό. Τις αρρώστιες ζουν σε σκηνές όπου είναι εκτεθειμένοι στο κρύο, στις κακές καιρικές συνθήκες, στις αρρώστιες που θερίζουν. Και όλοι περιμένουν ότι άμα εξελιχθεί αυτή η Ισραηλινή επέμβαση σε μείζωνα εισβολή, δηλαδή πάνε να πάρουν πραγματικά τη Ράφα οι Ισραηλινοί, τότε θα γίνει μια καταστροφή ανθρωπιστική χειρότερη από αυτό που έχει πολιτογραφηθεί στη συλλογική μνήμη των Αράβων ως Νάκμπα του 1948. Την καταστροφή δηλαδή του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου που οδήγησε σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να ξεριζωθούν από τις αιστείες τους. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη. Θέλω, κύριε Παπακοσταντίνου, γιατί δεν είναι μια τυχαία ημέρα σήμερα. 9 Μαΐου είναι η ημέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών. Τώρα γίνεται η παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, μίλησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν με χιόνι και είναι μια μέρα που είναι γιορτή όχι μόνο για τη Ρωσία βεβαίως, που είχε το μεγαλύτερο βάρος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 27 εκατομμύρια νεκρούς, ασύλληπτη νούμερα, αλλά για όλη την ανθρωπότητα, για όλη την πολιτισμένη ανθρωπότητα. Θέλω να σας ρωτήσω, έχει βάλει μυαλό αυτό το μεγάλο γεωπολιτικό παζλ μετά από τόσα χρόνια, διότι ο πλανήτης, η Ράφα είναι μία επιτομή του τι συμβαίνει, της κινικότητας όλων των μεγάλων παικτών ισχύος ή και των περιφερειακών. Εδώ φαίνεται. Όλα να είναι εξαιρέτως, ναι. Μόνο που οι ευθύνες επιμερίζονται, διότι η Αμερική που υποστηρίζει το Ισραήλ μέχρι εκεί που δεν παίρνει, φέρει μια μεγαλύτερη ευθύνη. Συμφωνώ μαζί σας απολύτως πως όλοι οι μεγάλοι παίχτες με κοινικό τρόπο αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Σήμερα ο πρόεδρος Biden προσπάθησε να πάρει μια αποστάση, να σας πω. Είχαμε μια σημαντική εξέλιξη, κύριε Σαχίνη, τη συνέντευξή του στο CNN, όπου μετά την εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα, την αρχή της εισβολής τέλος πάντων, είπε ότι κόβει αμερικάνικους εξοπλισμούς προς το Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και 3.500 βόμβες του ενός τόνου. Καταλαβαίνετε, είναι βόμβες ενός τόνου αμερικάνικες. Είναι από αυτές που πέφτουν στην Τζαμπάλια, για παράδειγμα, στη Βόρεια Γάζα, και σου πεδώνει μία βόμβα ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Και αναγνώρισε κιόλας ότι με αμερικάνικα όπλα έχουν γίνει εγκλήματα εναντίον αμάχων στο Ισραήλ. Είναι πολύ βαριά λόγια για ένα πρόεδρο που μέχρι τώρα, μέχρι χτες, ήταν ο πιο φιλοϊσραηλινός πρόεδρος μετά τον Τρούμαν, έτσι, που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ του 1948. Και δείχνει την ενόχληση που έχει ο Biden εν όψει των προεδρικών εκλογών. Διότι ήδη κάνατε κι εσείς μια ανοίξη εισαγωγικά στο τι γίνεται στα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Ναι, που ακούω βεβαίως ότι εδώ είναι η μημάθεια της δυτικής νεολαίας. Αλλά εδώ μιλάμε για τα πανεπιστήμια της ελίτ. Βεβαίως, και μέσα σε αυτούς που διαδηλώνει είναι και ορισμένοι υπερορθόδοξοι Εβραίοι, οι οποίοι δεν μπορούν να τους κατηγορήσουν ούτε ότι είναι αντιϊσραηλινοί, ούτε ότι έχουν αμάθεια για το Παλαιστινιακό. Έτσι. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε τώρα. Το σοβαρό είναι λοιπόν ότι με αυτό το κύμα που έχει γίνει και που πολλοί το παρομοιάζουν με το 1968,
ξέρετε πολύ καλά το τι έγινε το 1968 με τα καταλήψεις πανεπιστημίων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ, ότι μπορεί να γίνει το ίδιο και στο πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή τι εννοώ, το 1968 κύριε Σαχίνη, όταν ο Τζόνσον είχε κλιμακώσει τον πόλεμο του Βιετνάμ και του φωνάζανε κάθε μέρα οι φοιτητές, οι διαδηλωτές, LBJ, tell us how many kids did you kill today, δηλαδή Λίντον Τζόνσον, πες μας πόσα παιδιά σκότωσε σήμερα. Τότε ο Τζόνσον αναγκάστηκε υπό το βάρος αυτής της σφοδρής αντιπολίτευσης μέσα από το Δημοκρατικό Κόμμα να μην διεκδικήσει δεύτερη θητεία. Άφησε το βαρύ φορτίο για τον Χάμφρεϊ. Υπήρξε αντίπαλος του Χάμφρεϊ ο Γιουτζίν Μακάρθι, ο οποίος ήταν εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Έγινε χαμός στο συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος τον Αύγουστο του 1968 και κατέβηκε διασπασμένο ουσιαστικά στις εκλογές με αποτέλεσμα να κατατροπωθεί από τον Νίξον. Πολλοί φοβούνται πως κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και φέτος, διότι δεν είναι μόνο η νεολαία, είναι και όλη η αριστερή βάση του Δημοκρατικού Κόμματος, με επικεφαλής τον Μπέρνι Σάντερς βέβαια, τον οποίο επίσης δεν μπορούν οι ακροατές σας να κατηγορήσουν για άγνοια, αμάθεια ή μη μάθεια ή αντισημιτισμό, γιατί είναι Εβραίος ο Μπέρνι Σάντερς, έτσι. Αριστερός και Εβραίος Αμερικανός. Λοιπόν, και του είπε πως έτσι όπως πας θα χάσεις εκλογές, εγώ σε υποστηρίζω, δεν βάζω υποψηφιότητα γιατί δεν θέλω να βγει ο Τραμπ, αλλά σε προειδοποιώ όπως μπορεί να έχουμε τη μοίρα του 1968. Οπότε καταλαβαίνετε πως οι μημαθείς λαοί που ξεσηκώνονται μερικές φορές έχουν αποτέλεσμα και η πρώτη στροφή του Biden που είδαμε συνέντευξή του στο CNN αυτό δείχνει, ότι η μημάθεια μερικές φορές αποδίδει καρπούς. Θεωρώ κύριε Παπακοσταντίνου, και καλά κάνετε και το αναφέρετε, ότι πρέπει να τελειώνει και αυτό το αφήγημα περί αντισημιτισμού, διότι τα πρώτα μεγάλα θύματα ιστορικά είναι ο ίδιος ο λαός του Ισραήλ μετά τις απεινείς διώξεις, εξοντώσεις, γενοκτονίες και εξολοθρεύσεις που έχει υποστεί. Η μνήμη δεν μπορεί να δυνατίζει. Το πρώτο θύμα είναι ο ίδιος ο λαός του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Μα φυσικά είναι ο λαός του Ισραήλ, διότι αυτό που έχει είναι ότι δεν έχει ασφάλεια και ειρήνη στο έδαφος του. Πλήρωσε ήδη πολύ μεγάλο τίμημα με τις φωνικές επιδρομές, τις τρομοκρατικές επιδρομές της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, που καταδίκασε ολόκληρη πολιτισμένη ανθρωπότητα. Αλλά αυτό που, το δίλημα που έφερε μπροστά του αυτή τη στιγμή αυτή η φοβερή κρίση, είναι ότι μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη στην περιοχή, αλλά δεν θα υπάρξει για πάντα, έτσι. Δηλαδή το Ισραήλ μπορεί να είναι κυρίαρχο στην περιοχή, αλλά δεν θα έχει την ειρήνη που επιζητεί. Επομένως, γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις του Ισραήλ που έχουν αρχίσει και αυξάνονται, έτσι. Δηλαδή μέχρι πρόσφατα είχαμε διαδηλώσεις μόνο για την επιστροφή των αμάχων. Τελευταία έχουμε και διαδηλώσεις που ανοιχτά ζητάνε τον τερματισμό του πολέμου. Λένε ειρήνη και στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Και ο Γιαΐρ Λαπίντ έθεσε θέμα, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, δηλαδή παρέτηση του Νετανιάχου και προκήρυξη εκλογών, όπως και ο επικεφαλής της Χιζδαρούτ, της μεγαλύτερης εργατικής ομοσπονδίας του Ισραήλ δηλαδή, που απείλησε τον Νετανιάχου με γενική απεργία αν δεν σπεύσει σε κατάπαυση του πυρός. Επομένως και στο Ισραήλ κάτι φαίνεται να αλλάζει προς το καλύτερο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει ακόμα χρόνος ή αν η άμμο στην κλεψίδρα εξαντλείται επικίνδυνα. Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά και το εσωτερικό των κοινωνιών στην περιοχή, θέλω να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε ότι είναι μόνο θέμα επιβίωσης πολιτικής και όχι μόνο της κυβέρνησης Νετανιάχου, ακούγεται αυτό, αν είναι θέμα επιβίωσης και μονόδρομος αυτό το κοινικό σφαγείο ενός συστήματος εξουσίας που δεν μπορεί να επιβιώσει διαφορετικά, ή αν είναι υπαρξιακό ζήτημα για το ίδιο το Ισραήλ, γιατί ακούω και αυτό ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, θα εξαφανιστεί. Θα εξαφανιστεί. Το Ισραήλ έχει κοντέψει να εξαφανίσει όλους τους άλλους, έτσι. Δηλαδή αυτό που γίνεται με τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη, αν κύριε Σαχίνη δεν υπήρχε ο πόλεμος της Γάζας, το υπαρθμόν ένα ζήτημα τα τελευταία δύο χρόνια, όχι ένα, δύο, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, θα ήταν η σφαγή εναντίον των Παλαιστινίων και η σφετερισμός εδαφών τους που γίνεται στη Δυτική Όχθη της Γάζας. Αν θέλετε, γι' αυτό την έπαθε τον και ο Νετανιάχου στις 7 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Ξέρετε, έχουν βγει, κύριε Σαχίνη, και από τον Αμερικάνικο και από τον Ισραηλινό τύπο αποκαλύψεις, που λένε πως ήξεραν τα πάντα οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες για την προετοιμασία της Χαμάς για τις επιθέσεις αυτές. Και ότι έκαναν ασκήσεις η Χαμάς σε στρατόπεδα που τα παρακολουθούσαν τα πάντα, ξέρετε. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην παρακολουθεί σε αυτή τη μικροσκοπική λωρίδα ή στο Ισραήλ. Λοιπόν, τα ξέρανε. Αλλά νομίζανε πως είναι αντιπερισπασμός στο μέτωπο της Δυτικής Όχθης που είχε ακολουθήσει. Επομένως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το αντίθετο γίνεται, πως το σύνθημα από τον Ιορδάνη μέχρι τη θάλασσα ένα κράτος είναι αυτό που υλοποιεί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, έτσι.
Ξέρετε, σε ορισμένο τύπο δεν μιλάνε για δυτική όχθη, για κατεχόμενη πολύ περισσότερο δυτική όχθη. Ιουδαία και Σαμάρια τη λένε. Ότι είναι δική τους δικαιωματικά δηλαδή. Λοιπόν, αυτό που θέλω να καταλήξω για να απαντήσω στο ερώτημά σας είναι ότι σαφώς είναι μια μάχη πολιτικής επιβίωσης του Νετανιάχου, διότι ξέρει πως από τη στιγμή που θα τελειώσει ο πόλεμος, θα γίνουν εκλογές, θα αναγκαστεί να λογοδοτήσει για το φιάσκο το τεράστιο, με το τεράστιο κόστος που είχε έτσι σε αίμα και σε ανθρώπινες ζωές της 7ης Οκτωβρίου, και θα χάσει τις εκλογές. Αυτό είναι φανερό. Γι' αυτό είναι σαν το ποδήλατο αυτή τη στιγμή. Ο πόλεμος για τον Νετανιάχου είναι σαν το ποδήλατο. Άμα σταματήσει, θα πέσει. Γι' αυτό δεν θέλει να το σταματήσει. Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια, κύριε Παπακοσταντίνου, γιατί πρέπει να το πω αυτό, δεν είστε όψιμος παρατηρητής των γεγονότων. Είχατε διατυπώσει την άποψη ότι το Παλαιστινιακό, και μάλιστα με θάρρος το είχατε πει, φτάνει σε ένα υπαρξιακό θέμα. Το ίδιο το Παλαιστινιακό σκήνυμα. Και είχατε πει ότι ίσως οριμάζουν οι συνθήκες για ένα κράτος στο οποίο οι πολίτες, οι Παλαιστίνοι, θα λένε ότι ζουν υποκαθεστώς apartheid και μάχονται να το ανατρέψουν. Σήμερα? Ναι, δηλαδή αυτό είναι ένα μεγάλο δίλημα για την Παλαιστινιακή ηγεσία, διότι αυτή τη στιγμή, ξέρετε, υπάρχει μια Παλαιστινιακή αρχή στην Δυτική Όχθη, στη Ραμάλα, που δεν ελέγχει τίποτα ουσιαστικά. Ελέγχει κάποια θύλακους με μονωμένους γης σε ορισμένες πόλεις της Δυτικής Όχθης και γύρω-γύρω είναι ο Ισραηλινός στρατός. Αυτή η Παλαιστινιακή αρχή έχει απαξιωθεί τελείως στα μάτια των Παλαιστινίων. Δηλαδή, αν τους ρωτήσετε ποιον έβαλε πρωθυπουργό Αμπάς τελευταία, ποιον έβγαλε και ποιον καινούριο έβαλε, δεν το ξέρουν το όνομά του και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Οπότε η Παλαιστινιακή ηγεσία βρίσκεται μπροστά σε αυτό το δίλημα. Να συνεχίσει την επιδίωξη των δύο κρατών που κάθε μέρα απομακρύνεται όλο και πιο μακριά στη γραμμή του ορίζοντα, ή να αναπροσανατολιστεί στη διεκδίκηση ενός κράτους, εβραϊκού και αραβικού μαζί, με ίσα δικαιώματα και για τις δύο κοινότητες. Που θα έχουν περίπου ίσο πληθυσμό, κύριε Σαχίνητε, με τα σημερινά δεδομένα, έτσι. Κάτι βέβαια που αυτό πρέπει να γίνουν κοσμοϊστορικές αλλαγές για να το δεχτεί οποιαδήποτε Ισραηλινή ηγεσία. Μπορεί κάποτε να το πρότειναν πολύ διάσημοι Εβραίοι όπως ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και πολλοί άλλοι, αλλά από τότε έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό κάτω από τις γέφυρες όλων των ποταμών του κόσμου. Άρα αυτό που είπατε και περί της Παλαιστινιακής υπάρχουσας ηγεσίας, Παλαιστινιακής αρχής, δεν επενδύεται πολύ στο σενάριο που ακούγεται στο Ισραήλ να ζωνοποιήσουμε τη λωρίδα της Γάζας, δηλαδή δεν φτάνει που είναι μία ζώνη, την κόψουμε φέτες, βόρεια, κεντρική, ανατολική, δυτική, νότια, και να βρούμε Παλαιστινίους διοικούντες οι οποίοι θα είναι σε ένα καθεστώς συνεννόησης μαζί μας. Ούτε αυτό το βλέπετε να περπατά. Κοιτάξτε, υπήρξε αυτή η ζήτηση, τώρα την έχουν εγκαταλείψει και οι ίδιοι Ισραηλοί. Αυτή ήταν στους πρώτους μήνες του πολέμου, κύριε Σαχίνη. Λέγανε διάφορα τέτοια τρελά σενάρια, σαν και αυτά που είπατε. Να την κόψουν σε ζώνες, να φτιάξουν μια buffer zone, δηλαδή να διώξουν όλο τον πληθυσμό από μια ζώνη κάποιων χιλιόμετρων στα ανατολικά, προς τα σύνορα με το Ισραήλ δηλαδή, για να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Να αναθέσουν την αρχή εκεί, τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων, δηλαδή έτσι. Τα δημοτικά ζητήματα, στο πούμε έτσι, όχι πολιτική εξουσία, γιατί αυτή δεν την είχε το Ισραήλ, έτσι, μέσω του στρατού του. Να αναθέσουν λοιπόν τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων στους μουχτάριδες. Ξέρετε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία τι ήταν οι μουχτάριδες, είναι οι τοπικοί δημογέροντες, ας το πούμε έτσι. Το θέμα είναι πως όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν βρει κανένα να συνεργαστεί μαζί τους. Στα Παλαιστινιακά εδάφη. Παρότι έχουν μπει μέσα στη Γάζα, έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει, δεν έχουν βρει κανένα να συνεργαστεί. Έχουν φτάσει αδίέξοδο η στρατιωτική εκστρατεία του Νετανιάχου, διότι μπορεί να καταλαμβάνει θεωρητικά πόλεις της Γάζας, αλλά μετά από λίγο ξαναβγαίνει η Χαμάς εκεί. Και χτες, μόλις, κύριε Σαχίνη, ο Γκάλαντ δήλωνε ότι θα χρειαστούν καινούργιες επιχειρήσεις στο βόρειο μέτωπο, διότι η Χαμάς δεν έχει εξοντωθεί. Εκεί που μας λέγανε μέχρι χτες ότι την έχουμε εξοντώσει παντού και το μόνο που μένει είναι η Ράφα. Τα τέσσερα τάγματα που έχουν μείνει στη Ράφα. Και τώρα ο Γκάλαντ λέει πως ακόμα και στο Μπέιτ Χανούν, το Μπέιτ Χανούν, κύριε Σαχίνη, για όσους έχουν πάει, ξέρουν πως απέχει 100 με 200 μέτρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Είναι η πρώτη κομμόπολη που βρίσκεις μόλις μπαίνεις από το Ισραήλ στη Γάζα, από το βόρα. Λοιπόν, ακόμα και εκεί έχουμε επιχειρήσεις. Και είχαμε τις προάλλες τον ηγέτη της Χαμάς, που κρύβεται την περισσότερη ώρα βέβαια κάτω σε υπόγεια τούνελ, τον Γιαχία Σινουάρ, να βγαίνει πάνω στην επιφάνεια, να συναντάει κόσμο, άνδρες της Χαμάς να αναλαμβάνουν καθήκοντα τοπικής αστυνομίας για να κρατούν την τάξη. Δηλαδή, το στόχο της, το βασικό, να εξαλείψει τη Χαμάς από τη λωρίδα της Γάζα, η Ισραηλινή ηγεσία δεν έχει πετύχει. Εξαλείφει όμως αθώα θύματα.
Εξαλείφει αθώα θύματα, εξαλείφει σπίτια, έχουν ισοπεδωθεί πάνω από το 35% των σπιτιών σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε δηλαδή. Μιλάμε για ποσοστά Στάλινγκραντ, ας πούμε, καταστροφών. Άρα είναι και ένα ζήτημα και τώρα να σταματούσαν, λέτε, πώς θα επιβιώσει αυτός ο κόσμος. Ο κόσμος πώς θα επιβιώσει. Βεβαίως. Και υπάρχει και το πολιτικό ζήτημα, βέβαια, το ποιος θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση από πλευράς Παλαιστίνης. Αν θέλετε, ένας από τους λόγους που απέρριψε το Ισραήλ την τελευταία πρόταση των Μεσολαβητών, που την είχε δεχτεί η Χαμάς. Και δεν έχει γίνει αυτό γνωστό ευρέως. Ήταν όχι τόσο για τον αριθμό των ομήρων που θα απελευθερωθούν κτλ. Αλλά ήταν γιατί η Χαμάς έβαζε όρο μέσα σε αυτούς που θα απελευθερωθούν να είναι και ο Μαρουάν Μπαργούτη. Ο Μαρουάν Μπαργούτη είναι ιστορικός ηγέτης της Φατάχ από τη Δυτική Όχθη. Ήταν ο ηγέτης της δεύτερης Παλαιστινιακής Ιντιφάντα, εξέγερση εναντίον του Ισραήλ τη δεκαετία του 2000. Είναι στις Ρενές φυλακές κάπου 25 χρόνια, αν θυμάμαι, όχι 25, 22 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Και είναι αυτός που εμφανίζεται ως ο μόνος που θα μπορούσε να ενώσει το σύνολο των Παλαιστινίων σε μια καινούρια Παλαιστινιακή αρχή που θα αναλάμβανε την ευθύνη και για τη Δυτική Όχθη και για τη Γάζα. Και είναι και αποδεκτός και από τους Αμερικανούς, πρέπει να σας πω. Άρα θέλω να μου πείτε, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος, τη στάση της Χαμάς πώς την κρίνεται, επενδύει στο θάνατο χιλιάδων συμπατριωτών της, να το πω έτσι. Θεωρείτε ότι επενδύει? Η Χαμάς επενδύει στο ότι το Ισραήλ θα έμπαινε μέσα και θα εγκλωβιζόταν σε έναν φοβερό πόλεμο φθοράς. Και αυτό της έχει βγει μέχρι τα τώρα. Και μάλιστα έχει κερδίσει και διπλωματικά τελευταία, διότι εμφανίστηκε πως αυτή ήθελε την κατάπαυση του πυρός για να σταματήσει ο θάνατος των ομοεθνών της, ενώ το Ισραήλ δεν ήθελε. Τη στιγμή που έχει φτάσει να θρηνεί 268 νεκρούς, κάτι τέτοιο. Αν θέλετε, και ένας από τους λόγους που επιτάχυνε την εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα ήταν το φιάσκο που έπαθε μια μέρα νωρίτερα από την εισβολή, την Κυριακή δηλαδή, όταν η Χαμάς, που υποτίθεται πως είχε ισοπεδωθεί και εξοντωθεί, σκότωσε 4 Ισραηλινούς στρατιώτες και τραυμάτισε άλλους 10 Ισραηλινούς στρατιώτες στο Κερέμ Σαλόμ, ακριβώς έξω από τη Λωρίδα της Γάζας δηλαδή, μέσα στο έδαφος του Ισραήλ. Οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ έχουν τα πράγματα. Τώρα η Χαμάς οπωσδήποτε έχει πίεση από τους θανάτους, έχει πίεση από τον πληθυσμό της Γάζας. Δηλαδή, τελευταίες δημοσκοπήσεις ανεξάρτητων κέντρων έδειξαν πως θα πάει καλύτερα στη Δυτική Όχθη, όπου εμφανίζεται ως ήρωας της αντίστασης απέναντι σε μια Παλαιστινιακή αρχή συμβιβασμένη που δεν κάνει τίποτα για τον καλό των Παλαιστινίων, τη στιγμή που σφαγιάζονται από το Ισραήλ, ενώ στη Γάζα είχε πτώσει. Α, μάλιστα. Μου λέει εδώ φίλο, έχω δύο φίλους που είναι κόντρα και θέλω, επειδή έχετε γνώση του χώρου, να τους δώσετε μια απάντηση. Λέει ο φίλος ο Κώστας, πείτε στον κύριο Παπακωνσταντίνου ότι αν ανοίξουμε το χάρτη και δούμε τι ποσοστό εδαφών έχει στον αραβικό κόσμο το Ισραήλ, θα δούμε ότι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρος ο σφετερισμός εδαφών από το Ισραήλ. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά αν θέλετε απαντάτε. Δεν καταλαβαίνω, θέλει να πει πως και τα άλλα εβραϊκά εδάφη έπρεπε να είναι του Ισραήλ και τώρα δεν είναι. Το Ισραήλ πήρε αυτά τα εδάφη που τα πήρε, παρότι εκεί ήταν μια πολύ μικρή μειονότητα στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά ακόμα και μετά την αρχή της σιωνιστικής επίκησης μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Υπό το βάρος λοιπόν του ολοκαυτώματος, και επειδή όλος ο κόσμος αναγνώριζε πως αυτός ο λαός δικαιούται να πάρει, να έχει το δικό του κράτος, και δεν μπορούσε φυσικά να πάρει κράτος στην Ευρώπη, διότι οι Ευρωπαίοι το είχαν καταδιώξει από το παγκρόμ της Ρωσίας και της Ουκρανίας μέχρι το ολοκαύτωμα του Χίτλερ. Αυτή είναι η άλλη μισή αλήθεια. Αλλά για τους, αυτό που ήταν για το Ισραήλ μια ιστορική δικαίωση, για τους Άραβες ήταν μια τραγωδία, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και από το σχέδιο του ΙΕ του 1948, το Partition Plan, το σχέδιο διαμερισμού του 1948 του ΙΕ, που έδινε το μισό της ιστορικής Παλαιστίνης στο Ισραήλ, σήμερα έχουμε φτάσει να έχει το 75% και σιγά σιγά να ροκανίζει και όλο το υπόλοιπο. Μάλιστα. Εγώ χαίρομαι και για την επισήμανση που κάνατε, διότι η Ευρώπη τόσο κατάλαβε από την εξολόθρευση του εβραϊκού λαού στα ναζιστικά στρατόπεδα, τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, που δεν τους ήθελε. Για φυσική ίδια τα πογκρόμ στη Ρωσία και την Ουκρανία, την υπόθεση Ντρέιφους στη Γαλλία. Σαφώς. Τελείωσε αντισημιτικό κλίμα σε όλη την Ευρώπη. Εδώ κάποτε ο Ουίστον Τσόρτσιλ το 27 αποθέωνε το Μουσολίνι, που βάζει φρένο. Να μην τα ξεχνάμε. Και ο Χένρι Φόρντ είχε φωτογραφία του Μουσολίνι πίσω και τα είχε πολύ καλά με τον Χίτλερ στο γραφείο του, έτσι, ο ιδρυτής της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας. Θέλω να απαντήσετε στον Αντώνη. Είναι κοινικό, λέει κύριε Παπακωνσταντίνου, ή είναι ρεαλιστικό ότι έτσι πως πάνε δημογραφικά θα εξαφανιστεί το Ισραήλ? Και εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι πριν απαντήσω, κύριε Παπακωνσταντίνου. Άρα η απάντηση είναι εξαφανίσει όλους τους άλλους.
Εντάξει, τι θα πει δημογραφικά, δεν θα εξαφανιστεί το Ισραήλ. Έχει καταρχήν την λύση των δύο κρατών πάντα, έτσι. Μπορεί να αποδεχτεί ανά πάσα στιγμή τα δύο κράτη και με την υποστήριξη των ΗΠΑ και όλων των δυτικών συμμάχων του δεν έχει να φοβάται τίποτα, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει εχθρό κράτος, δεν έχει αυτή τη στιγμή αραβικό το Ισραήλ, όπως και εσείς πολύ καλά είπατε, έτσι. Ακόμα και η Ιορδανία που έχει 67% πληθυσμό παλαιστινιακό. Ακόμα και η Βασίλισσα Ιράνια, έτσι, Παλαιστίνια είναι. Λοιπόν, όταν έγινε αυτή η σύγκρουση πολύ επικίνδυνη με το Ιράν και ζούσαμε ατμόσφαιρα κρίσης πυράβλων για μερικές μέρες, η Ιορδανία κατέβαζε πυράβλους του Ιράν για λογαριασμό του Ισραήλ. Λοιπόν, από ποιον κινδυνεύει το Ισραήλ στην περιοχή? Θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας και κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα, γιατί το κάνετε πάντα. Είναι απλά το θέμα μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων Χαμάς ή εδώ πια έχουν μπει και τα μεγάλα γεωπολιτικά παιχνίδια ως δεύτερο, τρίτο μέτωπο? Ένα στην Ουκρανία, άλλο το τι γίνεται στις υπερκαυκάσιες, τρίτο τι γίνεται στη Συνιική, τέταρτο τι γίνεται στη θάλασσα, στον Περσικό κόλπο, στην Ερυθρέα. Είναι σκέτα η σύγκρουση Ισραήλ πια Χαμάς, κράτος του Ισραήλ Χαμάς, και την πληρώνουν κυρίως οι χιλιάδες άμαχοι Παλαιστίνοι, ή εδώ υπάρχει και γεωπολιτική ευκαιρία? Κοιτάξτε, σε πρώτο χρόνο ήταν καθαρά Παλαιστινιακό-Ισραηλινή σύγκρουση. Κανένας άλλος δεν την ήθελε. Και πρώτα απ' όλα δεν την ήθελαν οι Αμερικάνοι, έτσι. Διότι είχαν δρομολογήσει το σχέδιο που ξεκίνησε ο Τραμπ με τις συμφωνίες του Αβραάμ και τη συνέχιση ο Μπάιντεν, που το σχέδιο ήταν να συμφιλειωθούν τα αραβικά κράτη που δεν το έχουν κάνει ακόμα, και πρώτα απ' όλα η Σαουδική Αραβία, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος παίχτης εκεί στην περιοχή, με το Ισραήλ κανονικά και με τον νόμο, να καταστήσουν πλήρως σχέσεις, έχοντας αφήσει το Παλαιστινιακό στο ράφι, έχοντας το ξεχάσει. Αυτό που έγινε, τους ανέτρεψε όλα τα σχέδια. Ό,τι και να ήθελε ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, να κάνει με το Ισραήλ, μετά από αυτή τη σφαγή που έγινε στη Γάζα, δεν μπορούσε να το κάνει. Τώρα, σε δεύτερο χρόνο, από τη στιγμή που άρχισε η σύγκρουση, φυσικά πήρε διεθνείς διαστάσεις και ο καθένας από τους μεγάλους παίχτες και τους περιφερειακούς, όπως το Ιράν, αλλά και τους παγκόσμιους, όπως η Αμερική, η Ρωσία και ούτω καθεξής, προσπαθούν να αποκομίσουν ωφέλη. Η Ρωσία δεν χρειάζεται να κάνει και τίποτα. Αποκομίζει ωφέλη έτσι κι αλλιώς από αυτήν την υπόθεση. Πρώτον, διότι αποσπά την προσοχή από την Ουκρανία και μπορεί πιο εύκολα να αποκομίζει κέρδη, εντείνοντας την πίεση του Ουκρανούς. Και δεύτερον, αποκαλύπτει την υποκρισία της Δύσης, η οποία διαρριγνεί τα ημάτια της για τη σφαγή αμάχων και την εισβολή σε ένα άλλο έθνος, το Ουκρανικό, και δεν κάνει το ίδιο με αυτή την τραγωδία, τη γενοκτονία σε εξέλιξη που βλέπουμε στη Γάζα, έτσι. Αλλά όλες οι άλλες δυνάμεις θα κοιτάξουν να υποφεληθούν από αυτή την κατάσταση όσο μπορούν. Αυτή τη στιγμή εκείνος που χάνει πάντως από αυτή την υπόθεση είναι η Αμερική, έτσι. Και οπωσδήποτε δεν το ήθελε από την αρχή και θέλει να το τελειώνει μια ώρα αρχίτερα, ειδικά ο Biden ενώπιση των εκλογών. Οι Ρεπουμπλικάνοι, ξέρετε, για αυτό που είπε χθες στο CNN, βγήκαν και του έκανε χοντρή επίθεση. Έχουν βγει εντελώς υπέρ του Ισραήλ. Του κάνουν κριτική ότι δεν καθαρίζει την κατάσταση στα πανεπιστήμια μια ώρα αρχίτερα, νόμο, τάξη, αστυνομία κλπ. Και θεωρούν πως όλη αυτή η υπόθεση βγαίνει υπέρ τους. Άρα, στο βάθος κήπος, αμερικανικές εκλογές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς. Μάλιστα. Πέτρος Παπακωνσταντίνου, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.